21 ημερομηνία των εκλογών. Όλο τυχαίο. Και μπροστά με 100 χρόνια Ρωσιάδος. Στην επόμενη που θα μου δώσει, θα μου γράψει και το ποσοστό που θα πάρουμε. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Σε Ορεστιάδα, Δημότυχο και Σουφλή περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας από τη Βόρεια Ελλάδα το μήνυμα πως η καρδιά της χώρας χτυπά στον ακριτικό Εύρο. Να μεταφέρουμε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, εδώ, από την άκρη της Ελλάδος, ότι πρέπει σταθερά, δυναμικά, να οδηγήσουμε τη χώρα μπροστά με ακόμα μεγαλύτερη τόλμη και στις 21 Μαΐου γι' αυτό θα ψηφίσουμε. Στους νομούς Αργολίδας και Μεσσηνίας βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για το όραμά του για μια προοδευτική κυβέρνηση. Ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση σημαίνει από την επόμενη μέρα ένα σχέδιο ώστε να έχουμε αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, αποτελεσματικό δίπλα στον πολίτη. Την ίδια ώρα, φουντώνει η κόντρα για τις μετεκλογικές συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ να εκτιμά ότι μπορεί να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες συνεργασίας με περισσότερα από ένα κόμματα. Θεωρώ ότι είναι απολύτως ρεαλιστική η στρατηγική του να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να διαμορφωθεί μια πολυκομματική κυβέρνηση με προοδευτικό πρόγραμμα. Αμέσως ύστερα από την πρώτη κάλπη. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις ανάμεσα στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή σε πολυκομματική κυβέρνηση. Περιλαμβάνεται δεν... αυτό. Τους πάντες. Το ποια κόμματα πάντως ενδέχεται να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας προκαλούν τριβές. Ένα 24ωρο μετά τη δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη που απέκλεισε συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου έκανε σήμερα μια διαφορετική εκτίμηση. Εμείς απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στις προοδευτικές δυνάμεις. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης αυτή. Είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι μέσα. Διαφωνεί με τον Ζαχαριάδη. Μου είπατε για τον κύριο Ζαχαριάδη. Ναι. Να κάνω μια πρόταση. Ναι. Να βρεθούν μεταξύ τους να τα πούνε να αποφασίσουν. Γιατί έχουμε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε με το μέρα 25. Ακούσατε και τον κύριο Ζαχαριάδη. Το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Παράλληλα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν το pressing στο ΠΑΣΟΚ μετά το όχι Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Τρέφεστε στη μία πλευρά Βαρουφάκη και Βελόπουλο και λέτε δεν συμφωνούμε προγραμματικά με αυτούς για την εγκόμματα της δραχμής. Έχετε μια σαφώς ιδεολογική τοποθέτηση και μπράβο σας. Ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση. Στρέφεστε προς την άλλη πλευρά και λέτε δεν μου αρέσει ο Μητσοτάκης. Άρα δεν έχετε ιδεολογική τοποθέτηση, έχετε πρόσωπο απέχθεια. Το ΠΑΣΟ προσφέρει τη σταθερότητα στη χώρα σε ένα κατακρεματισμένο πολιτικό σκηνικό. Λέει ότι θα συνεργαστεί. Όμως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας, και δεν βλέπω να σας ενοχλεί ιδιαίτερα ο κύριος Τσίπρας, εκφράζουν συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις. Μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περίοδου συμβαίνει το κορυφαίο γεγονός λαϊκής εθνικηγορίας. Εγώ λέω ότι και πριν και μετά θα λέμε. Ευχαριστούμε θερμώς.